Ο στόχο είναι να βοηθήσουμε να κατανοήσουμε τη σημασία να μελετήσουμε το δοκίμιο ιστορία του κόμματο, το οποίο εκδόθηκε τον περασμένο Οκτώβρη. Κυκλοφόρησαν τέσσερι τόμοι δοκιμίου ιστορίας του Κουκουέ από το 1918 έω το 1949, και σε αυτό αποτυπώνεται η συναρπαστική πορεία, ο μακρύς δρόμος του κόμματός μας, οι θυσίες, οι αγώνες, τα διδάγματα. Η έκδοση έγινε από την Κεντρική Επιτροπή, η οποία επιμελήθηκε του τόμου, σε συνεργασία φυσικά με διάφορου συνεργάτε. Από τα πρώτα σκυρτήματα τη εργατική τάξη στην Ελλάδα στου σοσιαλιστικούς ομίλου, στην ίδρυση του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματο Ελλάδα, που μετέπειτα ονομάστηκε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα, από τι πρώτε μάχε στο ματωμένο Μάη τη Θεσσαλονίκη, από το χτυποκάρδι τη παρανομία τα σκοτεινά μπουντρούμια στα χρόνια του 36-41, τις φυλακές, τις εξορίες, στην απελευθερωτική πάλη στις πόλεις και στα βουνά. Από τη μάχη του Δεκέμβρη στους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά, στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, στα βουνά της Ελλάδας. Πολύ βέβαια μπορεί να αναρωτιέστε, γιατί τελικά μελετάμε την ιστορία. Είναι γεγονός ότι η ιστορία στα μυαλά πολλών και ειδικά των νέων, είναι κάπως παρεξηγημένη. Οι περισσότεροι την έχουν συνδέσει με την παπαγαλία, την αποστήθηση ημερομηνιών, ονομάτων και γεγονότων. Όλα αυτά πολλές φορές ασύνδετα, αποσπάσματα χωρίς να καταλαβαίνουμε το πώς και το τι και το πιο σημαντικό το γιατί συμβαίνουν. Αν αφήσουμε στην άκρη τις όποιε παρεξηγήσεις και αφού παραδεχθούμε ότι η μελέτη της ιστορίας πράγματι απαιτεί μια προσπάθεια, Τότε μπορούμε να μιλήσουμε για την αξία και την ανάγκη να μελετάμε την ίδια την ιστορία. Η ιστορία μελετά το παρελθόν, δεν το καταγράφει απλά, δεν αφηγείται απλά τα γεγονότα. Η σημασία τη και η αποστολή τη ω επιστήμη έγκυται στην ανείχνευση των αιτιών των γεγονότων, τη ουσία του, που δεν βρίσκεται στην επιφάνεια, αντίθετα, βρίσκεται στην κατανόηση των βασικών νόμων ανάπτυξη τη κοινωνία. Βασικά τη μελετάμε για το παρόν και για το μέλλον. Γι' αυτό και μέσα από την ιστορία δεν γνωρίζουμε μόνο, αλλά κατανοούμε τον κόσμο, την κοινωνία. Μπορούμε να δίνουμε εξηγήσει για το τι συμβαίνει γύρω μα, για το πώ εξελίσσονται τα πράγματα. Μπορούμε και βγάζουμε συμπεράσματα για το ποιο είναι ο δικό μα ρόλο μπροστά σε τυχόν εξελίξει και γεγονότα που αντιμετωπίζουμε. Εμπνεόμαστε από του ηρωικού αγώνε που έδωσε ο λαό μα, νέοι άνθρωποι. Ειδικά για όλου εμά που θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα που ασφικτιούμε στα πλαίσια αυτού του συστήματος έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία για να μπορέσουμε να χτίσουμε έναν κόσμο στον πόη των ονείρων και των ανθρώπων. Γι' αυτό και το ΚΚΕ αποτελεί το μόνο κόμμα που συλλογικά, σταθερά, μελετά την ιστορία του εργατικού κινήματος, την ιστορία του κομμουνιστικού κινήματος στη χώρα μας και διεθνώ. Αυτό είναι και ο μοναδικός, ουσιαστικός τρόπος για να τιμήσουμε τους χιλιάδες ήρωές μας. Σύντροφοι και φίλοι, το κουκουέ δεν εκατέλειψε ποτέ το σκοπό για τον οποίο γεννήθηκε. Υπάρχει και παλεύει για αυτόν. Ήταν πάντα μπροστά στη μάχη για τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα, με όλε τι μορφέ και όλα τα μέσα. Αυτό μάλιστα δεν μπορούν να το χωνέψουν οι αντίπαλοι μα, αλλά και το γεγονό ότι παρά τα λάθη το κουκουέ, ποτέ δεν συμβιβάστηκε με την αστική εξουσία. Ποτέ δεν υποτάχτηκε. Το κουκουέ ήταν ο εμπνευστή, ο αιμοδότη και ο καθοδηγητής του αγώνα ενάντια στην Ιταλική, στη Γερμανική και τη Βουλγάρικη κατοχή με τη δημιουργία του ΕΑΜ, του Ελλάς και της ΕΠΟΝ. Το ΚΚΕ ήταν η ψυχή του τιμημένου Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Ο αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας το 46 με 49 ήταν ένας αγώνας δίκαιος, μεγαλειώδης, ταξικός, εξαντικημένο ένας αγώνας ένοπλης σύγκρουσης με την αστική εξουσία και τους ξένους συμμάχους της. Ένας αγώνας με τεράστια ηθική και πολιτική σημασία. Και είναι το φυσιολογικό, γιατί το ΚΚΕ παλεύει για τη σοσιαλιστική κοινωνία. Ό,τι πιο προοδευτικό και καινοτόμο μπορεί να υπάρξει στη σημερινή εποχή. Και πάντα η πρόοδος έρχεται από την ταξική πάλη, από την αμφισβήτηση του παλιού, του σημερινού συστήματος, της πολιτικής που το υπηρετεί, πάντα όμως με στόχο την ανατροπή του. Γι' αυτό λοιπόν το ΚΚΕ σταθερά βρισκόταν και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αγώνων. Το εκμεταλλευτικό σύστημα σήμερα, οι κυβερνήσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υπόλοιποι υποστηρικτέ του θέλουν τη νεολαία στη μιζέρια, στην υποταγή και το συμβασμό, να μάθει να ζει με τα λίγα που περισσεύουν από το φαγωπότη των επιχειρηματικών ομήλων. Η ιστορία αξιοποιείται από το σύστημα σαν ένα ακόμα δρόμο για να διαμορφώσει συνείδηση και στάση υποταγή στη νεολαία, να πιστεύουν περισσότεροι ότι ο κόσμος γύρω μας είναι στατικός και αμετάβλητος. Ότι τελικά τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Γι' αυτό και τα αστικά και τα οπορτουνιστικά κόμματα, όσοι πιστοί υπηρέτε αυτής της κοινωνίας, συχνά διαστρεβλώνουν την ιστορία του εργατικού κινήματος. Συκοφαντούν την προσφορά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, προσπαθώντας να διαδώσουν τον αντικομουνισμό. Σε αυτή την προσπάθεια, πρωτοστατούν φυσικά και οι που μιλάνε περί προδοτικού κουκουέ, και για τα εγκλήματα που έχει κάνει, μέχρι και όμως και ο Βαρουφάκης, όταν λέει, παράδειγμα, ότι η Επανάσταση είναι ο εφιάλτης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Άλλοι πάλι, με πιο έμεσο τρόπο, προσπαθούν να αποκρύψουν ή να διεστραβλώσουν την πραγματικότητα. Τέτοια προσπάθεια έκανε φυσικά και η απερχόμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που προσπαθούσε, αξιοποιώντα την ιστορία του Κουκουέ, να ξεπλύνει την υποταγή τη στο σύστημα και στον υπεριαλισμό. Αντίστοιχα, και εδώ πέρα η διοίκηση της, τερεάς, της περιφέρειας στερεάς Ελλάδας, όταν συγκεκριμένα δεν μπορούν να κρύψουν την ηρωική ιστορία, όπως τις κατοχής με το ΕΑΜ και τον Ελάς και την ΕΠΟΝ, καταφεύγουν στη διαστρέβλωσή της με το γενικό πνεύμα. Οι Έλληνες, όταν είναι ενωμένοι, μπορούν, λέει, να τα καταφέρουν πολλά. Δήθεν όμως ξεχνώντα να αναφέρουν ότι άλλοι ήταν στο Κάιρο, όπως η τότε κυβέρνηση, άλλοι ήταν με τους ταγματασφαλίτες και τους χίτες και άλλοι ήταν με το όπλο στο χέρι για να ζήσει ο λαός αφέντη στον τόπο του. Στην προσπάθεια αυτή, ιδιαίτερο ρόλο φυσικά παίζουν τα σχολικά, τα πανεπιστημιακά βιβλία, αρκετοί καθηγητές, ο αστικός και ο πορτουνιστικός τύπος και άλλα σύγχρονα μέσα. Στόχος όλων, η σημερινή νεολαία να εγκλωβίζεται στα πλαίσια του συστήματος, να συμβαστεί με τα λίγα, να υποταχθεί με τον αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων για την εργατική τάξη και το κίνημά της στην Ελλάδα και διεθνώς. Φίλες και φίλοι, η ιστορία διδάσκει στον αγώνα για την ανατροπή. Αυτή την ιστορία τη μελετάμε, θέλουμε να τη μάθουμε σπιθαμί προς πιθαμή. Να οπλιστούμε με την πείρα των επαναστατών που έδρασαν πριν από μας για την ίδια υπόθεση που παλεύουμε και εμείς σήμερα, σε άλλες συνθήκες με διαφορετικές δυσκολίες. Τα συμπεράσματα αυτή τη ιστορία είναι πολύτιμα εφόδια στην καθημερινότητά μα. Που κάνει και κάθε μέλο εδώ πέρα τη ΚΝΕ και φίλο για πιο μαζική, πιο γερή οργάνωση σε κάθε χώρο. Για το φούντομα τη πάλη και τη συλλογική διεκδίκηση. Για να γίνονται όλο και περισσότεροι οι νέοι και οι νέε που παίρνουν πάνω του την ανασύνταξη του εργατικού κινήματο. Τη συμμετοχή τη νέα βάρδια τη εργατική τάξη. Από όλα τα παραπάνω. Γίνεται φανερό ότι η μελέτη του Δοκιμίου Ιστορία του Κόμματο το 1918-1949, που αφορούν και οι νέοι τόμοι που έχει βγάλει το κόμμα μα στην Κεντρική Επιτροπή, δεν αφορά κάποιου ειδικού, αλλά κάθε μέλο τη ΚΝΕ, κάθε νέο και νέα που αγωνίζεται για έναν κόσμο χωρί εκμετάλλευση. Διαβάζοντα το δοκίμιο, μπορεί κάποιο να αντιληφθεί πραγματικά το Κουκουέ, γιατί παρά τα 100 χρόνια και βάλε ζωή, παραμένει το πιο νέο κόμμα, καθώ διαβάζει τις ριζοσπαστικέ θέσει που διακήρυξε ακόμα από την ίδρυσή του. Στα μέρη όπου έδρασαν οι πρώτε ανταρτοομάδε του Ελλά, αργότερα οι μεραρχίε του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδα με διοικητέ τον καπιτάν Γιώτη και τον καπιτάν Διαμαντή, είναι ευκαιρία να μάθουμε καλύτερα, να γνωρίσουμε περισσότερα για τα 100 χρόνια ένδοξη ιστορία μα και να βγάλουμε συμπεράσματα από αυτή που θα μπουν στη ζωή μα. Διδασκόμαστε, εμπνεόμαστε και συνεχίζουμε με το κουκουέ μπροστά για το δίκαιο του λαού.